Την καλημέρα μας, μάλλον την καλησπέρα μας στην Κίνα. Καλησπέρα στην Ελλάδα από Κίνα, από την πόλη Σενιάν, που έχει ξαναβρει τους φυσιολογικούς ρυθμούς της. Έλληνας λοιπόν που τα τελευταία χρόνια επέλεξε την Κίνα ως μόνιμη κατοικία. Λέγομαι Νικόλαος Αλεξανδράκης, είμαι μισός κριτικός, μισός από το κάτω Ευρωκόπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κυρία Δέσποινα, και χαίρομαι πάρα πολύ να πω τον κόσμο τι γίνεται εδώ στην Κίνα. Μπορεί ο υπόλοιπος κόσμος και ειδικά η Ευρώπη να περνάει δύσκολους καιρούς και νέα lockdown, αλλά στην Κίνα το δεύτερο κύμα της πανδημίας είναι απολύτως υπό έλεγχο. Ο κόσμος κυκλοφορεί ελεύθερα, πηγαίνει σε γιορτές, εκδρομές, κανονικά όλα. Απορώ γιατί δεν δείχνουν αυτά. Δυστυχώς δεν δείχνουν, δεν μεταδίδονται αυτές οι εικόνες, αυτά τα καλά νέα. Γι' αυτό σκεφτήκαμε να το κάνουμε εμείς, Νίκο Αλεξανδράκη. Η εικόνα λοιπόν έχει αλλάξει, η ζωή επέστρεψε σε προ-κορονοϊού επίπεδα και η οικονομία επίσης. Πάει καλά. Αν έχεις ανάπτυξη, εκεί που λέγανε ανάπτυξη φέτος, βασικά πέσει το λέγανε, εντάξει. Τα έχουμε πάνω κάτω 6% ανάπτυξη. Τώρα και με κορονοϊό έχουμε, να μην σου πω, 8-9% ανάπτυξη. Εδώ είπαμε, κάνανε ό,τι κάνανε, τα κάνανε γρήγορα, διώξανε ό,τι ήταν να διώξουν και η ζωή εδώ συνεχίζεται και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχουν το πλάνο τους, έχουν τα σχέδιά τους βασικά και βάλανε κάτι σχέδια, συνεχίζουν και τα κάνουν. Δεν υπολογίζουν καθόλου. Αξιοσημείωτο βέβαια είναι και η απίστευτη μείωση των θανάτων και των κρουσμάτων. Πώς έγινε, πώς σταμάτησε η Κίνα, πώς κατάφερε να σταματήσει την εξάπλωση του κορονοϊού? Ήταν το σύστημα υγείας που λειτουργήσε όπως έπρεπε? Αυτό που ξέρω εγώ, δεν έχουμε πολλούς. Να μην σου πω, δεν έχουμε καθόλου νεκρούς. Πώς μπορείς να έχεις τέτοια μεγάλη αρρώστια σε μια τεράστια χώρα και να την καταφέρεις να την νικήσεις? Πώς γίνεται? Με σύστημα, με τον κόσμο, ο κόσμος τραβάει, ο κόσμος είναι ένα, ο ένας υποστηρίζει τον άλλον και από εκεί πέρα τα λεφτά. Αυτό είναι και όλο. Ότι είναι τα λεφτά είναι. Το κράτος δίνει λεφτά. Δεν δίνει λεφτά καθόλου. Υποστηρίζει πάρα πολύ. Τώρα δεν ξέρω αν υποστηρίζει και την τελευταία τρύπα, τελευταία μαγαζάκι, αλλά δεν τους αφήνει να πεινάσουν, γιατί δεν συμφέρει το κράτος, δεν τους συμφέρει αυτό. Όλοι πρέπει να είναι ευτυχισμένοι. Τελείωσε. Πόσο καλά δούλεψε το σύστημα υγείας. Τέλεια. Το σύστημα δούλεψε τέλεια. Εδώ δεν υπάρχουν τις μικρές ιδιωτικές κλινικές. Δεν υπάρχουν. Έχει νοσοκομεία. Τελείωσε. Και τα νοσοκομεία είναι τεράστια. Όταν λέμε τεράστια, είναι τεράστια. Και δουλεύουν τα πράγματα σαν λουρί. Ξέρει ο καθένας τι να κάνει και οι γιατροί είναι, που είναι πάρα πολύ καλοί γιατροί, εντάξει, δεν το περίμενα κι εγώ, αλλά όντως είναι πάρα πολύ καλοί γιατροί. Κάνουν τη δουλειά τους και έχουν κάνει υπέροχη δουλειά. Η δουλειά τους είναι τέλεια. Είναι ήρωες. Έχουν γίνει ήρωες. Κοιτάξτε, δεν έχουν αυτά τα νοσοκομεία που τα χτίζανε μέσα σε 4 μέρες και κάνουν νοσοκομείο για 2.000 άτομα. Όχι, αυτά έχουν κλείσει ήδη. Έχει καιρό που κλείσανε. Τα νοσοκομεία λειτουργούν κανονικά, όπως τα πάντα. Τα πάντα μα τα πάντα. Λειτουργεί κανονικά. Ήτως τώρα είχαμε εχθές προθές ένα ψηλό πρόβλημα στο Τιαντζίν που είχε κολλήσει ένας με COVID. Είχε επαφές με 8 άτομα, τους βάλανε καραντίνα. Αυτό ήταν. Τελείωσε. Τα περισσότερα πράγματα βασικά αυτά με καραντίνες και αυτά που γίνονται τώρα, αυτή τη στιγμή εδώ, είναι εισαγόμενες. Είχατε όμως και έχετε αυστηρά μέτρα και στα αεροδρόμια. Λοιπόν, κανείς από το εξωτερικό σε βάζουν για 2 εβδομάδες σε ξενοδοχείο από την κυβέρνηση και κάθε μέρα σε μετράνε θερμοκρασία, εννοείται. Σε βλέπουν, κοιτάνε την κατάστασή σου. Και μετά έχεις άλλη μια εβδομάδα πρέπει να κάτσεις στο σπίτι. Και εκεί κάθε μέρα θα έρθουν να σε τσεκάρουν. Να σε δούνε, κοιτάξουν. Πάρουν θερμοκρασία και να σε ρωτήσουν πώς είσαι, έχεις κάνει πρόβλημα, κάνεις αιμετό κτλ. Δεν αφήνουν έτσι λάσκα τα πράγματα, με τίποτα. Έρχονται μετά. Μετράνε θερμοκρασίες και αυτά. Δηλαδή βλέπουν την κατάσταση του καθενός. Τι κοιτάνε. Δεν τους αφήνουν σε μια τρύπα ή θα πεθάνεις ή θα ζήσεις. Τελείωσε. Όχι. Σε κοντρολάνουν. Έρχονται. Την ημέρα μια φορά έρχονται και σε κοντρολάνουν. Και βλέπουν την κατάστασή σου. Πώς είσαι. Σαν νοσοκομεία και τώρα ακόμα. Πήγαινες και λες, έχω πυρετό ή ευήχο ή σε παίρνουν απευθείας και σε βάζουν. Έχουν ειδικά μέρη. Κάθε νοσοκομείο, αλλιώς είναι, αλλά έχουν βασικά ειδικά μέρη
δωμάτια. Μπαίνουν μέσα και τους κάνουν εξετάσεις. Δεν περιμένουν καθόλου. Δεν είναι Ελλάδα με 10 εκατομμύρια. Είναι... Όλη η Κίνα έχει με ξένους μαζί 2 δισεκατομμύρια λαός. Θα ήθελα να ρωτήσω, αυτήν την στιγμή οι Κινέζοι φορούν την μάσκα, είναι προαιρετικό μέτρο ή θεωρείται επιβεβλημένη η χρήση της? Αυτή είναι η καλή ερώτηση βασικά. Αλλά πάλι, είπαμε, η Κίνα είναι τεράστια. Εξαρτάται πού βρίσκεσαι. Τώρα, αν πας τώρα με το τρένο, εντάξει, ή αεροδρόμιο, πρέπει να φορέσεις μάσκα, εννοείται. Θα σε μετρήσουν τη θερμοκρασία, εννοείται, πριν μπεις μέσα ήδη στο σταθμό ή στο αεροδρόμιο, μετά τη θερμοκρασία και όπου και να πας βασικά. Σε μετράνε θερμοκρασία. Όπου και να πας. Σε κοντρολάρουν. Και μάσκα σε αεροδρομία, σταθμούς, αν πας σε μάρκετινγκ, θα τη φορέσεις, ναι. Και πάλι εξετάζεται πού βρίσκεσαι. Πεκίνο, Σανγχάι, Σεντζέν, Τσόγκτσινγκ, Τσάντου. Είναι μεγάλες πόλεις. Εκεί φοράνε μάσκα, ναι. Φοράνε μάσκα γιατί προστατικός ο κόσμος, γιατί έχει πολύ κόσμο και φοβάται και όλος ο κόσμος. Προσέχει και τον εαυτό του. Αυτό είναι το καλό, το ευχάριστο. Τώρα εμείς εδώ, εγώ, μεν η πόλη μου έχει, είπαμε, 12-13 εκατομμύρια, αλλά δεν παίζει ρόλο. Αν βγω έξω δεν φοράω. Έχει όμως μερικούς ταξιδιώτες που θέλουν να φοράς μάσκα. Το θέμα είναι τα καλά νέα, οι θετικές ειδήσεις, ότι τίποτε σήμερα στην Κίνα δεν θυμίζει την προηγούμενη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή στην Κίνα όλα είναι υπόλοχο. Ο κορονοϊός έφυγε και η Κίνα επιστρέφει στην καθημερινότητα. Ελπίζω να συγκινήσουμε έτσι, να είναι σύντομα για όλους ένα όνειρο αυτό που ζούσαμε. Εύχομαι όλα να πάνε καλά για όλους μας. Τα χαιρετίσματά μου στους Έλληνες και καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα, Νίκο Αλεξανδράκη. Σε ευχαριστούμε θερμά.